Μελλοντικά αυτό το οποίο σκέφτεσαι, αυτό το οποίο θα ήθελες, πάνω στο αντικείμενό σου φαντάζομαι, είναι και κάτι στον τηλεοπτικό κόσμο ή γενικά στη δημοσιογραφία. Και θεωρείς ότι σε βοήθησε η αναγνωρισιμότητα αυτή και το να φρεσκάρουμε λίγο το όνομα Ανθής Αλαγκούδη με όποιον τρόπο και αν έγινε. Δεν ξέρω με αυτά που ακούστηκαν. Εσύ τι πιστεύεις. Σε ρωτάω το τι θέλεις. Σε ρωτάω το τι θα ήθελες, τι ονειρεύεσαι. Γιατί μπορεί και επαγγελματικά να αξιοποιήσεις το χαρτί αυτό της αναγνωρισιμότητας από το Survivor. Πολλοί το έχουν κάνει. Γιατί όχι κι εσύ. Το έχεις σκεφτεί έτσι. Αν προκύψει κάτι επαγγελματικά που μπορώ να το απεξέλθω και μου αρέσει, φυσικά. Δηλαδή, η τηλεόραση είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μας. Είναι ένας χώρος κιόλας που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει και ως μέσο. Μου αρέσει αυτή. Η αμεσότητα με τον κόσμο. Η αμεσότητα, η οπτικοποίηση της είδησης. Οπότε, αν προκύψει. Ναι, ψυχαγωγία, ενημέρωση, infotainment. Σου ταιριάζει πιο πολύ. Αν με ρωτάς, σίγουρα το τρίτο, infotainment, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που δεν ευδοκιμεί στην Ελλάδα. Γιατί το λες αυτό. Πώς, νομίζω ότι οι περισσότερες εκπομπές έχουν γυρίσει ένα τέτοιο στυλ. Δεν είναι, για πες απόλυτα. Μου μία infotainment εκπομπή. Νομίζω ότι όλες οι εκπομπές πλέον, επειδή μας απασχολεί πάρα πολύ η καθημερινότητα και τα κοινωνικά θέματα, όλες οι εκπομπές, γιατί δεν μπορείς να τις βγάλεις στην άκρη. Έτσι. Ακόμα και εμείς. Έχουμε στοιχεία όλες. Ναι, προστίθενται ως στοιχεία. Εννοείς να είναι αμιγώς. Αμιγώς infotainment. Δεν τους βάζεις και τα μπέλα. Αυτό που πλέον. Κάποτε δηλαδή ξεκίνησε ως μια κατηγορία, άνοιξε έναν δρόμο, πλέον νομίζω ότι έχει έρθει και έχει. Και είναι στοιχείο όλων των εκπομπών, ναι. Λίγο ή πολύ. Θέλω να μου πεις συγκεκριμένα μερικές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, γιατί θα δικήσουμε άλλες. Ο Νίκος μου ξέρει ότι είναι καθαρά ψυχαγωγική εκπομπή. Ναι, άλλο προϊόν. Έτσι, και ακόμα και κάποια κοινωνικά θέματα τα αγγίζει με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Εμείς αγγίζουμε και κοινωνικά θέματα. Και πρωινές εκπομπές αγγίζουν πλέον κοινωνικά θέματα. Είναι διαφορετικό αυτό που λες να αγγίζεις κοινωνικά θέματα και νομίζω είναι διαφορετικό ο όρος infotainment. Μπορεί να το έχω κι εγώ κάπως αλλιώς στο μυαλό μου, έτσι. Αν εννοείς αν θα έκανα μια ψυχαγωγική εκπομπή όπως κάνετε εσείς εδώ. Ναι, αλλά αγγίζουμε και κοινωνικά θέματα με. Μια ισορροπία. Μια ισορροπία και μια σεβασμό. Στα θέματα. Και, ναι, και με ένα σεβασμό απέναντι σε κάποια πράγματα που δεν μπορούμε καλά, να τα καλά, δεν σημαίνει ότι η ψυχαγωγία είναι κακή και ότι όχι, η ενημέρωση και τα κοινωνικά δηλαδή, θέματα είναι καλά. Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με χιούμορ ουσιαστικά. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Εντάξει, πιθανώς δεν θέλει να απαντήσει. Ωραία, πιθανώς δεν θέλει να απαντήσει, μας απαντάει. Όχι, θέλω να απαντήσω. Τι δεν θέλω να απαντήσω. Να απαντήσω. Αυτό είναι το μόνο που θέλω να απαντήσω. Απαντάς με ερώτηση με την έννοια ότι ποια εκπομπή ξεχωρίζουμε προφανώς και δεν μπορούμε να πούμε. Δεν ευδοκιμεί πάρα πολύ αυτό το είδος στην Ελλάδα. Αν με ρωτάς εμένα, θεωρώ ότι μια infotainment εκπομπή είναι αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο και στο οποίο θα ήμουν και καλύτερη, αν θέλεις. Αλλά από εκεί και πέρα δεν απορρίπτω ούτε την ψυχαγωγία. Έχω κάνει πάρα πολύ ενημέρωση και ξεκίνησα στην ενημέρωση και ήμουν 10 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και έχω κάνει ρεπορτάζ και δούλευα σε ενημερωτικές εκπομπές, αμιγώς ενημερωτικές εκπομπές. Όταν ήρθα και έκανα την εκπομπή στην κριτική τηλεόραση, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι infotainment, αλλά δεν ξέρω αν το πετύχαμε και ακριβώς. Οπότε, αν υπάρχει αυτό το είδος infotainment, ναι, αυτό θα ήθελα περισσότερο.